Πρωτάθλημα, πέταξε το πρωί για την Αμερική, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι το Εκουαδόρ, που είναι και η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση των διεθνών πριν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Γιάννης Φετσβατζίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Το νέο αίμα έκλεψε την παράσταση στη νίκη της εθνικής ομάδας με 3-1 επί της Μάλτας, που διατήρησε την Ελλάδα στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της. Νίνης, ανέβει ο Κατσουράνης για βοήθεια. Το γέμισμα ωραίο, γκολ από το Φετσβατζίδη. Απλό γκολ στο 8ο λεπτό που ηρεμεί τα πράγματα. Καραγκούνης ωραία, η κεφαλιά 2-0, εδώ μετράει. Εδώ είμαστε στο 2-0 με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ντεμπούτο και γκολ. Ωραία ο Νίνης, Ξαλπιγκίδης τώρα. Αλλά για να γυρίσει την μπάλα δεν υπάρχει κανείς εκεί. Διώχνουν την μπάλα, να το γκολ για τον Φετσβατζίδη, 3-1. Ο Φετσβατζίδης κάνει το 3-1 και τελειώνει. Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησε την ομάδα μου, την εθνική ομάδα, να κερδίσει, να φτάσουμε σε μια πολύ σημαντική νίκη. Πιστεύω είμαστε το φαβορί. Θα προσπαθήσουμε πολύ, θέλουμε πάρα πολύ αυτή την πρόκριση και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον ντεμπούτο μου. Κατάφερα να σκοράρω. Είχαμε την τύχη να κερδίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Έχουμε μια νέα ομάδα. Κάναμε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο τη σεζόν. Οι διεθνείς μπήκαν με διάθεση στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησαν ευκαιρίες και ικανοποίησαν τον κόσμο που βρέθηκε χθες βράδυ στο Καραϊσκάκη. Ωστόσο, ένα κακό 20 λεπτό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου προβλημάτισε τον Φερνάντο Σάντος. Στο διάστημα αυτό, η Μάλτα μείωσε σε 2-1 στο 54, σε μια φάση που οι φιλοξενούμενοι πήραν τις κόντρες και βρήκαν δίχτυα από τον Ιφσούντ, ενώ 6 λεπτά αργότερα είχαν και δοκάρι με τον Κοέν. Η Μάλτα τήρε μπόλα, ζουγάρε, έντρα με facilidade, fez um golo, e depois tivemos alguma felicidade, a bola veio oposta. Fez o terceiro golo, aquilo que foi o jogo, naturalmente foi uma vitória justa, mas acho que escusávamos ter passado por isso.